Εγώ έχω σε ευχή, θα αρχίσουμε γιατί είναι η ώρα, παρά 25 είναι η ώρα. Ακριβώς. Και ας έρθουν ότι έρθουν. Ακριβώς. 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 Ούτε λεπτό. Ναι, είναι 6,5. Εντάξει. Πάμε μπροστά εγώ. Κάτω τα είχε, κάτω. Και 31. Γιατί μην κοιτάζει το κάνει. Γιατί πέρασε. Κάτω τα είχε. Να κάνουμε ένα προσοχή. Δεν ξέρω. Ελάτε. Ότι πουν όλοι. Ελάτε, ελάτε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλειε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού, του παρόνου και του πάντα πληρώνω, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός, εφέ και σκήνωσε μνημή, εκαθάρισον ημάς από πάσης και γύρος, και σώσον αγαθέ, προσφυγάσι μόνο. Αμήν. Καλείστε. Έτσι. Έτσι. Θα'ρθει, θα'ρθει. Θα'ρθει. Ναι, λοιπόν, θα έρθει. Ο Βασίλης ξέρει. Να έχουμε υπόψη μας ότι χωρίς να γνωρίζουμε στην πράξη πώς εφαρμόζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, ποτέ δεν θα προκόψουμε. Και την πράξη μας δείχνουν πάντοτε οι Άγιοι. Αυτοί εφάρμοσαν με τη δύναμη του Κυρίου στο ακέραιο 100% το Ευαγγέλιο και το εφάρμοσαν αφού στο τέλος σφραγίσανε την πράξη τους με το δικό τους αίμα, σύμφωνα με τον Κυρίου το Λόγο. Λοιπόν, επειδή ένα τεράστιο ποσοστό χριστιανών άσε που αγνοεί την Αγία Γραφή, αλλά από την άλλη πλευρά έχει τεράστια άγνοια τι είναι ο Άγιος ή τι πρόσφερε ο Άγιος για να είναι Άγιος μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μιλάμε τη στιγμή αυτή και η άγνοια βαρύνει ένα ποσοστό έως 85 και παραπάνω της 100 από το ποσοστό των βαπτισμένων χριστιανών. Ερωτηθήκαμε. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Άγνοια από γνώση της Αγίας Γραφής. Έχει ένα ποσοστό, είπα 85, το κάνω εγώ γύρω στο 90% και βάλε από γνώση της Αγίας Γραφής. Και δεύτερον, στο πώς εφαρμόζεται αυτό που λέει μέσα η Γραφή, το έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Όσοι είναι σήμερα αιρετικοί και μάλιστα ανήκουν στην παράταξη των μαρτύρων, όχι μαρτύρων, των χιλιαστών, όσοι είναι, ανήκαν κάποτε στο χώρο των βαπτισμένων χριστιανών, των ορθόδοξων χριστιανών. Και η άγνοια τους οδήγησε στον χώρο των απίστων, των αθέων, των βλαστήμων, χιλιαστών. Τελείωσε. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μην συμβαίνει αυτό. Γιατί ποιος είναι γνώστης, ποιος γνωρίζει, ποιος ζει συνειδητά αυτό που λέει η Γραφή και άλλαξε στρατόπεδο και πήγε στους αθέους. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι γνώστης και συνειδητός χριστιανός και να πάει στην άλλη παράταξη. Τώρα οι άλλοι γι' αυτό κάτσε να πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο τέλος μπορεί να πείτε κάτι. Ναι. Γι' αυτό, επειδή έχουμε άγνοια τη ζωή των Αγίων, αφιερώνουμε στα θέματα μας, όπως την περασμένη φορά και σήμερα και άλλη φορά από τα έρθει
στο, γύρω, το θέμα μας γύρω από τη ζωή των Αγίων. Και ο σημερινός Άγιος είναι το σημερινό μας θέμα. Αυτός που εόρταζε σήμερα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός. Λοιπόν, πρόκειται για άνδρα, επαναλαμβάνω, πρόκειται για άνδρα που είχε στόμα καθαγιασμένο 100%. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και καρδιά, η καρδιά του ήταν καρδιά ουράνια. Ζούσε εδώ στη γη, αλλά η καρδιά του ύπτατο, πετούσε, ήτανε στον ουρανό επάνω. Ο μόνος άνδρας, με συγχωρείτε, είναι ένας από τους τρεις άνδρες Αγίους, ο ένας από τους τρεις Αγίους της Εκκλησίας μας που έχουν δίπλα στο όνομά τους και ένα άλλο όνομα. Παραδείγματος χάρη λέμε τον Άγιο Ιωάννη που έχει γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο, τον ψαρά, τον αγράμματο, τον ονομάζουμε Θεολόγο. Τον ονομάζουμε Θεολόγο. Δεν υπάρχει άλλος Ευαγγελιστής στο δικό του ανάστημα που να πέταξε ψηλά στον ουρανό σαν αετός, να πήρε από εκεί τον νέκταρ του ουρανού, του Κυρίου μας και να το κατέγραψε μέσα στο τέταρτο Ευαγγέλιο. Το τέταρτο Ευαγγέλιο, όποιος το μελετάει, βλέπει ότι είναι σε μία γλώσσα άπιαστη διανοητικά και νοήματα τέτοια που ένας αγράμματος από τη λίμνη της Γενισαρέτ δεν θα τα έγραφε ποτέ, ούτε τώρα ούτε στον αιώνα δεν θα βρεθεί αγράμματος Σαράς, εντελώς αγράμματος, να γράψει αυτά που είναι γραμμένα στο τέταρτο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιώνιο Ευαγγέλιο. Αυτό πείθει με κλειστά τα μάτια αυτόν που δεν έχει ζυζάνια επάνω του, αλλά και εκείνο που έχει ζυζάνια, ότι ο Χριστός είναι Θεός και ότι ο Άγιος Γιάννης Ευαγγελιστής δεν θα τα έγραφε ποτέ αυτά που έγραψε αν δεν είχε πάρει το φως του ουρανού μέσα στην ψυχή του. Θεολόγος ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής. Θεολόγος και ο Σιμεών ο νέος θεολόγος. Θεολόγος και ο Άγιος Γρηγόριος που γιορτάζει σήμερα. Όχι, προσέξτε το, να έχει δίπλωμα το Πανεπιστήμιο, προς Θεού. Τέτοια θεολογία στα χαρτιά γραμμένη, όπως την έχω και εγώ παραδείγματος χάρη, σαν δίπλωμα, είναι για πέταμα. Για πέταμα. Θεολογία αυτή που παίρνει κανείς με κόπο, με άσκηση, με πόνο, με υδρότα και με το αίμα του, από τον ουρανό, αυτή είναι θεολογία. Καμία άλλη δεν είναι θεολογία. Όλες οι άλλες θεολογίες είναι σάλτσες. Λοιπόν, είναι ο μόνος λοιπόν που σαν ο Άγιος Γρηγόριος που γιορτάζει σήμερα από τους τρεις άνδρες που και εκείνος ονομάζεται Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτός λοιπόν, τι έκανε ο Μωυσής, ανέβηκε στο Σινά, Βασίλη, ανέβηκε στο Σινά, πάρε και γυάλι που είχε πάει, δεν ξέρω όσο είχε πάει, πήρε από το Θεό τον νόμο και είπε ορίστε, από τα χέρια του Θεού τον νόμο. Και οι δύο εκείνοι άνδρες πήραν το όνομα του Θεολόγου, όχι ο Ιωάννης Θεολόγος, ο Ιωάννης Θεολόγος και ο Γρηγόριος πήραν από τον ίδιο τον Κύριο αυτά που κήρυξαν στο λαό του Θεού. Είναι όντως, είναι πράγματι θεολόγοι. Η βιωτή του, η ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια μιας απλής βιογραφίας. Δηλαδή, το πιο απλά, παίρνω εγώ και γράφω ένα βιβλίο για τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Δεν χωράνε τα βιβλία να περιγράψουν τη ζωή. Τη ζωή, προσέξτε, η ζωή δεν περιγράφεται. Πιάνονται τα βιώματα που ζει ένας Άγιος, ώστε να τα καταγράψουμε σε ένα βιβλίο μέσα. Πιάνουμε τα βιώματα τα δικά μου να τα γράψει κάποιος σε ένα βιβλίο, τα αποκλείεται. Στις καρδιάς τα δικά μου, όχι είναι Άγια, προς Θεού, εγώ δεν έχω και στο ίδιο πράγμα. Τα βιώματα που έχει η καρδιά μέσα δεν μεταφέρονται αλλού. Βιώνονται από εκείνο που τα έχει. Και αυτά που έζησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν μπορεί να τα πιάσει κανένα ανθρώπινο μυαλό να τα γράψει. Σε κανένα βιβλίο. Συνεπώς και ο λόγος που θα κάνουμε σήμερα θα είναι ένα εκατομμυριοστό, ένα δισεκατομμυριοστό από εκείνα που εκείνος είχε μέσα στο ψυχικό του κόσμο. Διαθέτουμε κεραία. Πιάνουμε ορισμένα από αυτά. Δεν διαθέτουμε κεραία, θα είμαστε πίσω εκατομμύρια χρόνια. Τελείωσε. Όσο και να λέμε, δεν τα κάνει κανείς. Το λέω και το καταλαβαίνω αυτό που το λέω. Επαναλαμβάνω. Διαθέτουμε κεραία. Όχι μόνο τα καταλαβαίνουμε και μπαίνουμε και μέσα να καταλάβουμε αυτά που ο Θεός θέλει να καταλάβουμε για να σωθούμε. Όχι να γίνουμε σοφοί, όπως είναι σοφοί οι άλλοι. Ο πατέρας του, Άγιος, η μητέρα του, Αγία. Εδώ σημειώνω κάτι. Ο πατέρας του έμπλεξε πριν γνωρίσει τον Χριστό καλά με αιρετικούς, με μία αίρεση που δεν μπορείτε να καταλάβετε τι βρωμιά είχε αυτή η αίρεση. Και δεν εννοώ διανοητική και ψυχική βρωμιά, γιατί η αίρεση έχει τέτοια πράγματα, αλλά εννοώ και σαρκική βρωμιά. Και καταγράφει εδώ ο συναξαριστής ότι η γυναίκα του, η Νόνα, έβαζε τα γόνατα κάτω, έκλαιγε στην προσευχή και άλλαξε την πορεία ο άντρας. Παράτησε τους αιρετικούς και γύρισε στον χώρο των Οδόξων Χριστιανών. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι. Μα είπα, δεν μεταφέρονται τα βιώματα. Πώς θα το κάνουμε? Κάτι που ζει ο άντρας, δεν μπορείς να το δω στα μάτια να το καταλάβεις το πράγμα. Θα λες ότι δεν γίνονται βέβαια. Τελείωσε, αυτή είναι η ουσία. Ζεις, καταλαβαίνεις τι σου λέει άλλος. Δεν ζεις, δεν καταλάβεις ποτέ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ζούσε στο χώρο των υψισταρίων. Υψισταρίων ο πατέρας. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο πρεσβύτερος, ο γεροντότερος δηλαδή. Ο πατέρας του ονομάζεται Άγιος Γρηγόριος, ο πρεσβύτερος. Και ο γιος του, Άγιος Γρηγόριος, ο νεότερος, θα το δούμε αργότερα. Ναι, θα είχανε το ίδιο όνομα. Ίδιο όνομα. Ίδιο όνομα. Επανάλαβα, η μάνα του ήταν η Νόνα. Και αυτό θέλω να πω προηγουμένως, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ στον κόσμο αυτό που ζούμε, που να μην το λύνει η προσευχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα, τελείωσε. Θέλεις να το καταλάβεις, βάλε γόνατα κάτω και πες, Κύριε, εγώ θέλω αυτό το πνευματικό πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα που εγώ δεν μπορώ να το λύσω, να με βοηθήσεις με τη δική σου δύναμη, τη δική μου προσπάθεια, δηλαδή. Αμέσως θα καταλάβεις ότι λύθηκε το πρόβλημα. Πώς θα το κάνουμε και το πράγμα. Διαλέχθηκε ο πατέρας του επίσκοπος, δεσπότης, στη μικρή πόλη της Αριανζού, έτσι λεγόταν η πόλη, Αριανζό. Και ο πρεσβύτερος Γρηγόριος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγόριου που γιορτάζει, και η μάνα, ζευγάρι ατέκνων. Και βέβαια τα παιδιά τα απόκτησαν γιατί είχαν ζωντάνια δύναμη προσευχής. Λέει, δεν κάνουνε παιδιά, πάνε στους γιατρούς.
τελευταία τρύπα της φλογέρας είναι οι γιατροί. Κάνεις το βήμα και από εκεί και πέρα λες, Κύριε μου, στα χέρια σου όλα. Να μην βγω από το θέμα. Εκεί στην Αγία να πήγαν δύο γιατροί άθεοι, δεν έκανε παιδιά ο ένας, και λέει ο γέρος, πώς το λέμε, που πηγαίνει ο ημινογράφος, Γεράσιμος, πάρε εκείνο το λαδάκι και άλυψε τα γεννητικά σταυροειδώς όργανα της γυναίκας και το κάνει παιδί. Πάτω από εκεί παπούλι που θα κάνει παιδί η γυναίκα μου, αφού εγώ είμαι γιατρός και ξέρω τι έχει. Άκουσε με ρε παιδί μου, το σπαράκι δεν ήταν ακριβώς πάνω στο τσιμέντο, είχε και μια χαράμαδα μέσα. Λέει το παίρνω, λέει. Το πήρε και έκανε παιδί και όλο τρεχάλα στο Άγιον Όρος μετά. Ακούστε, η προσευχή είναι παντοδύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, απέξαν τρία παιδιά, τον Άγιο τη Γοργονία πρώτα, την Αγία Γοργονία, κόρη του Αγίου Γρηγόρη του Πρεσβύτερου, τον Άγιο Γρηγόριο, τον Άγιο Κεσάριο. Όλη η οικογένεια, ανθοδέσμη Αγία. Τι είπε ο Κύριος, παραπονιόμαστε για τα παιδιά. Δεν μας γίνανε καλά τα παιδιά. Μήπως φταίμε εμείς και τα παιδιά δεν γίνονται καλά. Μήπως δεν φταίμε εμείς και τα παιδιά δείχνουν διαγωγή εις βάρος μας, γιατί δεν δώσαμε στον δρόμο αυτό που να δώσουμε με τη ζωή μας. Εκείνο το θέμα όλο. Εμείς φταίμε. Λοιπόν, βεβαίως εμείς φταίμε. Λοιπόν, τρία παιδιά. Είπα, μήπως θέλουμε εμείς, αυτό είναι απάντηση. Όχι, μήπως. Βγαίνει αυτή η σαν απάντηση. Λοιπόν, μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Γρηγόριος, η μάνα σαν μάνα, τακ, μέσα στην γη της καρδιάς του, καλλιέργησε και έσπηρε το σπόρο της ευσέβειας του Αγίου Ευαγγελίου. Αμέσως δεν άργησε η μάνα καθόλου. Έκανε τον Άγιο Γρηγόριο και αμέσως έρχισε να περιποιείται το δεντράκι που ήταν μικρό. Να μην το χτυπήσουν αργότερα οι άνεμοι και το ξεριζώσουν και το πάρουν σβάρνα. Είχε ο Άγιος Γρηγόριος, λέει, διαβάζω όπως το λέει ο βιογράφος, μεγάλη έλξη στη μελέτη των γραφών και ακατανίκητη δύναμη. Θα το εξηγήσω εκείνο. Στη θεωρία, κρατήστε τη λέξη, στη θεωρία, λέξη θεωρία και στην προσευχή. Αυτά δεν χωρίζουν τα δύο. Θα το καταλάβω αμέσως από το εξής παρακάτω. Μια νύχτα είδε σε όνειρο ο Άγιος, όταν γεννήθηκε και ύστερα, δύο νεαρές παρθένες. Οι οποίες νεαρές παρθένες ήταν ντυμένες με λευκά, με το πρόσωπο καλυμμένο με πέπλο, τον χάιδεψαν τρυφερά λέγοντάς του ότι η μία ήταν η αγνότητα και η άλλη η σοφροσύνη. Αγνότητα είναι αυτός που κρατάει καθαρότητα στο σώμα από τη γενιά ώρα που γίνεται με το παιδί, και η άλλη η σοφροσύνη, που σημαίνει σοφροσύνη, είναι εδώ μέσα. Ναι. Έχει το μυαλό καθαρό. Από κάθε είδους βρωμιά. Λέει, η μία είμαι εγώ η αγνότητα και η άλλη η σοφροσύνη. Και οι δυο είμαστε, λέει, συνοδοί του Χριστού. Και φίλες όσων αρνούνται το γάμο, ώστε να ζήσουν ουράνια βιωτή. Ουράνια ζωή. Στη γη εδώ. Με προέτρεψαν, λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, με παρακίνησαν να ενώσω την καρδιά μου και το πνεύμα μου με το δικό τους. Οι νεαρές αυτές, στο ενύπνιο, θα λέγαμε οπτασία, όραμα. Αυτό λέγεται θεωρία. Ο Άγιος μεταφερόταν σε όλη τη ζωή, κατά διαστήματα, ψηλά και έβλεπε, θεωρούσε. Θεωρώ στα αρχαία, σημαίνει βλέπω με τα μάτια μου και εδώ με τα μάτια της ψυχής προφανώς ό,τι ο Θεός του αποκάλυπτε.
Λοιπόν, βρισκόταν σε θεωρία ο Άγιος αρκετές φορές στη ζωή του, λέει. Και είχε, λέει, μια κατανίκητη δύναμη ακριβώς σε αυτό το θέμα, στη θεωρία. Λοιπόν, μου γέμισαν, λέει, με λαμπρότητα, με γέμισαν με λαμπρότητα από την αγιότητά τους, ώστε να μπορώ να παρουσιαστώ στο φως της Αγίας Τριάδος. Άρα πρόκειται για μυαλό που το λαμπικάρισε το φως της Αγίας Τριάδος από τα μικρά του χρόνια. Μην βάλουμε στο μυαλό αυτό που σπέρνει ο πονηρός, καμία αμφιβολία σε όσα ακούμε. Η δική μας εκκλησία στηρίζεται στο θαύμα και μόνο στο θαύμα, που είναι ανερμήνευτο πέρα για πέρα. Και επαναλαμβάνω, το αίμα των μαρτύρων που έχει χυθεί μέχρι σήμερα από τη γέννηση του Χριστού, το αίμα εκείνο δεν εξηγείται αλλιώς, δεν θα χυνότανε χωρίς τη δύναμη του Θεού, χωρίς το θαύμα. Κανείς δεν πάει να μπει στη φωτιά, στη σκάρα, στα σίδερα, στα νύχια, δεν ξέρω, στα θηρία μέσα, να πει εγώ ρίχνω στα θηρία να με φάνε, πιστεύω στον Χριστό, αν δεν ήταν ο ουρανός κατεβασμένος στη γη. Μεγάλωσε, πήγε 18 χρονών περίπου και πήρε το δρόμο να σπουδάσει. Πήγε στην Κεσάρια, πήγε στην Αλεξάνδρεια, στο τέλος μπαίνει στο πλοίο για να έρθει στη φημισμένη τότε Αθήνα, που είχε τη ρητορική τέχνη πρώτη σε γνώση. Μπήκε λοιπόν στο πλοίο για να έρθει. Το πλοίο το κούνησε η θάλασσα όσο δεν παίρνει άλλο. Είχε, λέγει, στάθηκε 20 ημερόνυχτα γονατιστός για να σταματήσει η τρικυμία προσευχόμενος στην Πρίμνη. Και μαζί του, λέει, και αυτοί που δεν πίστευαν. Κάποια στιγμή, λέει, Κύριε, από εδώ και σου υπόσχομαι ότι στα χέρια σου θα παραδοθώ και θα κάνω, θα ζήσω εν Παρθενία και θα αφιερωθώ σε σένα. Τακ! Η θάλασσα αμέσως σταμάτησε. Κατέπαυσε η θάλασσα. Επαναλαμβάνω, η προσευχή και η ζωή που συνοδεύεται και είναι Αγία, κάνει αυτό που είναι αδιανόητο και άπιαστο στα ανθρώπινα μυαλά. Σταμάτησε η τρικυμία και λέει, από αυτούς που ήταν στο πλοίο, σχεδόν όλοι γίνανε χριστιανοί. Σχεδόν όλοι γίνανε χριστιανοί. Γιατί δεν πείθουμε, γιατί δεν στεκόμαστε σαν λαμπάδα αναμένη να βλέπει ο άλλος. Γι' αυτό δεν πείθουμε. Στην Αθήνα γνωρίστηκε με τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο. Και οι δυο τους ήταν ενωμένοι, βέβαια είχαν δύο σώματα, αλλά δύο ψυχές είχαν, αλλά ήταν σαν ήταν ένα σώμα. Ταυτισμένοι σε πίστη, σε προσευχή, σε ιδέες, σε θρησκεία, σε έργα. Ταυτισμένοι, απόλυτα. Γνώριζαν δύο δρόμους. Σπίτι πανεπιστήμιο, σπίτι εκκλησία. Κάποια στιγμή έπρεπε, αφού τελειώσουν τις σπουδές, να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες από τις οποίες κατάγονταν. Όμως αυτοί που ζούσαν στο πανεπιστήμιο μαζί οι συμφοιτητές είχαν υποστεί τέτοια επίδραση από τους δύο άνδρες, ώστε δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν. Παιδιά, επαναλαμβάνω, 22-23 χρονών, δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν. Ο Βασίλης επεφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, κρίνοντας ότι είχε απαρκείς γνώσεις, λέει.
οι συμμαθητές τους κατάφεραν να κρατήσουν τον Γρηγόριο, κατάφεραν να τον κρατήσουν για αρκετό χρόνο, ώστε πίσω δηλαδή, ώστε να τον έχουν διδάσκαλό τους. Ένα παιδαρέλι, διδάσκαλο, οι συμφοιτητές. Οι συμφοιτητές, παρακαλώ. Τεράστια ήταν σε επίδραση η ζωή τους, σε λόγο και σε έργο. Τεράστια ήταν η επίδρασή τους. Κατόρθωσε τέλος ο Άγιος Γρηγόριος να απαλλαγεί, λέει, από τη συμπεριφορά την παρέα αυτή, γιατί ήταν τέρια στιγμή, αυτοί τον θέλανε, αλλά αυτός τέριαζε μόνο με τον Βασίλειο. Και έπρεπε να γυρίσει πίσω μαζί με τον Βασίλειο και γύρισε πίσω στην Καπαδοκία. Γύρισε πίσω. Σε ηλικία 28 ετών βαφτίστηκε. Σε ηλικία 28 ετών βαφτίστηκε. Με όλη την ορμή της καρδιάς του ποθούσε να ζει μόνο για τον Θεό, να θεωρεί ήδη από την παρούσα ζωή τη βασιλεία και τη δόξα του. Να θεωρεί, προσέξτε, το θεωρεί σημαίνει βλέπει από την παρούσα ζωή την βασιλεία του Θεού και τη δόξα του. Να θεωρεί τη βασιλεία του Θεού και τη δόξα του. Έχω επαναλάβει και άλλες φορές. Αν ο Άγιος έβλεπε τη δόξα του Θεού σύμφωνα με τις δικές του δυνάμεις, όσο δεν παίρνει άλλο, και ο τελευταίος χριστιανός στον κόσμο αυτό που κάνει την πιο μικρή προσπάθεια, την κάνει την προσπάθεια, ας είναι όσο μικρή κι αν είναι, γεύεται από τη βασιλεία του Θεού. Και ας διανοείται ο καθένας ό,τι θέλει. Τη γεύεται. Δεν είναι δυνατόν να μην τη γεύεται τη βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτό που ζει. Δεν τον αφήνει ο Θεός άμυρο από την παρουσία του, πώς θα το κάνουμε. Θα αφήσει ο Θεός τα παιδιά του χωρίς την παρουσία του, ώστε να είναι έρμεο των κυμάτων της παρούσης ζωής και του διαβόλου? Μα είναι δυνατόν? Πώς θα γίνει εκείνο το πράγμα? Αυτό το οικοδόμημα περιλαμβάνει ανθρώπους μέσα, τους ανθρώπους που στέκονται στο βράχο αυτό επάνω, τους κρατάει ο Θεός. Γύρισε στην πατρίδα του Γρηγόριος, αλλά είχε προηγηθεί ο κ. Βασίλης και είχε πάει, λέει, εκεί στην Ανατολή που ήταν στη Μικρά Ασία, στα βάθη, σε ένα ποτάμι ψηλά, είχε βρει εκεί ένα χώρο δεδροφυτευμένο ο κ. Βασίλειος, είχε φτιάξει ασκητήριο και ζούσε στην ησυχία και στην προσευχή. Ο Άγιος Βασίλειος. Κατευθείαν ο Άγιος Γρηγόριος πήγε να το βρει. Να ζήσει και αυτός την ομορφιά, γιατί την είχε ζήσει και πριν, την ομορφιά της ησυχίας. Διαβάζω ένα κομμάτι. Μαζί τους οι δύο, εκεί στην ερημιά, σαν μια ψυχή εισέρχονταν στα μυστήρια του Θεού. Μεταφέρονταν μαζί σε ουράνιες θεωρίες, οράματα δηλαδή, το πω αλλιώς, σε ουράνια οράματα, προεικονίσεις της ομορφιάς του Παραδείσου και της ομόνιας των εκλεκτών της Βασιλείας του Θεού, λαμβάνοντας έτσι από τον Κύριο μια σύγκριτη γνώση για το μυστήριο του ανθρώπου και του προορισμού του. Αυτοί οι Άγιοι δύο λοιπόν, Βασίλειος και Γρηγόριος, από την παρούσα ζωή ανέβαιναν επάνω με τη χάρη του Θεού και ζούσαν τον ουρανό, τον ζούσαν τον Παράδεισο, τον έβλεπαν, πέρανε από εκεί ό,τι ο Κύριος τους έδινε και το μετέφεραν στους πιστούς κάτω στη γη. Ζούσαν, επαναλαμβάνω, τον Παράδεισο. Αυτή η ζωή των Αγίων, του Αγίου Γρηγορίου προφανώς, που ήταν ουράνιος, με αυτές τις ομορφιές δεν κράτησε για πολύ. Επαναλαμβάνω, στην ερημιά, στην ησυχία και στην προσευχή. Δεν κράτησε για πολύ, γιατί έπρεπε, λέει, να γυρίσει σπίτι του, να γυροκομίσει τον πατέρα του, τη μάνα του, να τους περιποιηθεί, γιατί είχαν φτάσει σε γεράματα. Ακόμη και για να στηρίξει την ίδια την εκκλησία που την κούναγε ο πειρασμός για τα καλά. Θα ξαναπώ και σήμερα, όπως και την άλλη φορά, δεν υπάρχει περίοδος που να μην
Τραντάζεται η Εκκλησία από πειρασμούς. Δεν υπάρχει περίοδος. Αλλά και βέβαια, παρόλο ότι κουνιέται, δεν καταποντίζεται η Εκκλησία. Θα είναι όρθια στους αιώνας των αιώνων και την κρατάει, και την κρατάει ο Κύριος. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε τη ζωή του μετά την κοίμηση του πατέρα του, κοιμήθηκε και η μάνα του και ο Άγιος Γρηγόριος υποχώρησε για μια ακόμη φορά στις παρακλήσεις των πιστών και δέχθηκε να παραμείνει μέχρι την εκλογή του νέου επισκόπου. Πέθανε ο πατέρας του στην Κεσάρια που ήταν επίσκοπος και του είπανε μη φεύγεις ξανά να πας στην έρημο, κάτσε εδώ, σε χρειαζόμαστε μέχρι να διαλέξουμε νέο επίσκοπο, νέο δεσπότη να είναι, να είναι εδώ πέρα. Είχε αφήσει δείγματα Αγίου ο Άγιος Γρηγόριος ο γεροντότερος, ο πρεσβύτερος. Παρά τη μεγάλη εξάντληση στην οποία τον είχαν οδηγήσει τον Άγιο Γρηγόριο, εξάντληση λέει, η ασθένεια, οι στερήσεις και οι αγώνες για την πίστη. Παρά αυτά, κάθισε. Όταν όμως αντιλήφθηκε, κάθισε παρότι ήταν εξαντλημένος. Όταν όμως κατάλαβε ότι οι συμπολίτες του, επιθυμώντας να το κρατήσουν κοντά, καθυστερούσαν την εκλογή του καινούργιου δεσπότη, που θα έπαιρνε τη θέση του πατέρα του, καθυστερούσαν το θέλανε κοντά τους. Έφυγε κρυφά και πήγε στη Σελεύκεια, σε μία άλλη πόλη. Έφυγε κρυφά. Εν τω μεταξύ, φεύγει ο πατέρας του, δημιουργείται κενό και πόνος στους κατοίκους, αλλά μέσα στον πόνο αυτό πεθαίνει και ένας αυτοκράτορας που ήταν αιρετικός, ο Ουάλης. Αυτός ήταν ένας αυτοκράτορας που ανήκε σε μία αίρεση και ταρακούνησε την εκκλησία για τα καλά. Τι έκανε, θα πούμε με δύο λόγια. Έβγαζε τους ορθόδοξους επισκόπους, έπαιρνε δικούς του που ήταν αιρετικοί, τους έβαζε στη θέση αυτές μες στην εκκλησία και η εκκλησίας κατέχονταν από ψεύτο επισκόπους αιρετικούς. Είπαμε και άλλη φορά ότι πολλές φορές κάνει κακό η εξουσία μέσα στην εκκλησία. Στην Κωνσταντινούπολη, η οποία βρισκόταν για περισσότερα από 40 χρόνια στα χέρια των αιρετικών αυτών, 40 ολόκληρα χρόνια λέει εδώ το βιβλίο, 40 χρόνια ολόκληρα ήταν η εκκλησία στα χέρια των αιρετικών. Πού βρισκόντουσαν οι Ορθόδοξοι? Το αντιλαμβάνεστε? Είχαν εκδιωχθεί από τον αυτοκράτορα, άλλη σε εξορία, άλλη δεξιά, άλλη αριστερά, αφού είχε βάλει δικούς του αυτοκράτορας αιρετικούς. Ζήτησαν τότε από τον επίσκοπο της Ναζιανζού να τους συνδράμει για μια ακόμη φορά. Ο Γρηγόριος που ήταν στην έρημο και του ζήτησαν τη βοήθεια αυτή την περίοδο που η Εκκλησία υπέφερε, αφήνει την έρημο λέει και την ομορφιά της θεωρίας, προσέξτε το, θεωρία είπα, ήταν ότι έβλεπε τον Κύριο τον ίδιο. Αυτό σημαίνει η θεωρία, τον Κύριο τον ίδιο. Άφησε λοιπόν αυτή την ομορφιά και ήρθε εδώ να λέει στη βασιλεύουσα για να προσφέρει υπηρεσία. Για να προσφέρει υπηρεσία. Πού? Όχι σαν επίσκοπος, προσέξτε, δεν ήταν επίσκοπος. Ο πατέρας τον είχε χειροτονήσει ο ίδιος, τον είχε χειροτονήσει ο πατέρας του. Λυσμόνησε να σου πω, το γιο του, πριν πεθάνει ο πατέρας, τον χειροτόνησε ιερέα με το ζόρι. Το γιο του τον έκανε ιερέα με το ζόρι. Και βέβαια εκεί πάλι Θεία Χάρη στάθηκε και έγινε το γεγονός αυτό. Σαν ιερωμένος λοιπόν
Άγαμος έρχεται στην πόλη για να στηρίξει την Κωνσταντινούπολη που βασανιζόταν η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και γενικά της Ανατολής από τους αιρετικούς. Να στηρίξει, επαναλαμβάνω, την εκκλησία. Συγγενείς του παραχώρησαν ένα οίκημα, ένα δωμάτιο του παραχώρησαν και εκεί μαζεύονταν πολύ λίγοι χριστιανοί. Να ακούσουμε, να καταλάβουμε. Είχε, λέει, τέτοια δύναμη το κήρυγμά του, ώστε ο χώρος αυτός και από τη βασιλεύουσα την πόλη ερχόντουσαν να τον ακούσουν. Άλλαξε τα πράγματα 100%. Άλλαξε με τη δύναμη του λόγου, του κηρύγματος. Να σταθώ τώρα και να πω εδώ πέρα. Πώς δε πιστεύσουν σοι, λέει Απόστολος Παύλος, πώς θα πιστεύσουν, πώς θα καταλάβουν το Ευαγγέλιο οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχει το κήρυγμα. Πώς το καταλάβουν εκεί το πράγμα, να μου το πείτε, αφού άλλος έχει άγνοια. Πώς θα βγάλει το σκοτάδι από μέσα να βάλει το φως του Ευαγγελίου, αν δεν ακούσει το κήρυγμα που κηρύττει ο κήρυγας του Λόγου του Θεού. Εδώ λοιπόν το σπίτι αυτό το μετέτρεψε, λέει, στην πραγματικότητα από σπίτι σε ναό. Και πήρε το όνομα Ναός της Αγίας Αναστασίας. Έκανε ναό, επαναλαμβάνω, ο Άγιος Γρηγόριος το σπίτι στην Κωνσταντινούπολη. Και εδώ βέβαια αρκεί να πούμε ότι ο Άγιος Γρηγόριος αργότερα που κλήθηκε για να φέρει την ειρήνη στην εκκλησία από τις ταραχές που γινόντουσαν από αιρετικούς, αργότερα τον πήραν ο Μέγας Θεοδόσιος και οι πιστοί με το ζόρι να τον κάνουν πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη. Όσοι άκουγαν, γράφει ο βιογράφος του, όσοι άκουγαν το κήρυγμα του, άλλαζαν ολοκληρωτικά τρόπο ζωής. Μόνο με το κήρυγμα. Μόνο με το κήρυγμα. Άκουγαν κήρυγμα και άλλαζαν, λέει, εντελώς τρόπο ζωής. Από την παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη προκλήθηκε τέτοιος φθόνος από τους αιρετικούς, φθόνος, ώστε μια νύχτα οι αιρετικοί, προφανώς που γινόταν αγρυπνία και μιλούσε ο Άγιος στην εκκλησία, όρμησαν. Ένας από τους αιρετικούς πήρε πέτρα, του πετάει, τον χτυπάει, αλλά δεν τον έστειλε στον Άδη. Έζησε ο Άγιος παρόλον ότι επιθυμούσε να φύγει από το χτύπημα αυτό σαν μάρτυρας. Παρόλο ότι επιθυμούσε να φύγει σαν μάρτυρας. Μιλάμε για Αγίους που έχουν το όνομα Άγιοι, αλλά και το παράλληλο συνοδοιπορία, το όνομα του μάρτυρα, γιατί έζησε τη ζωή του μαρτυρίου ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Ύστερα από αυτή τη δοκιμασία, δηλαδή το χτύπημα του αιρετικού στο κεφάλι με πέτρα, παραδόθηκε στη δικαιοσύνη, τον πήραν να το δικάσουν τον Άγιο Γρηγόριο σαν κακούργο οι αιρετικοί, πήραν να το δικάσουν. Αλλά και μετά και σε αυτό το δικαστήριο αποδείχθηκε αθώος και βγήκε νικητής. Αθώος και βγήκε νικητής. Συμπέρασμα μέχρι εδώ. Του λίθου που του ρίξανε να σκοτώσουν και τη δικαστηρίου που του κάνανε ήταν
να ζητήσει ο Άγιος από εκείνους που τους συμπαραστέκονταν να βάλουν τα γόνατα κάτω και να δώσουν συγγνώμη σε εκείνους που τον λιδοβόησαν και το δίκασαν. Να δώσουν συγγνώμη όλοι μαζί και ο Θεός σε εκείνους που θα τον έστειλαν στον Άδη και είχαν στο χέρι τους την καταδίκη. Όμως, παρότι αθωώθηκε, τον περίμενε μια άλλη περιπέτεια. Να ξέρουμε, και το ξέρουμε, δίπλα σε όλα τα αξιώματα και πιο πολύ στα αξιώματα της Εκκλησίας υπάρχουν και οι έλουροι. Υπάρχουν και οι έλουροι. Εδώ θυμάμαι έναν Άγιο άνθρωπο μια φορά που έλεγε το εξής: βρέθηκε στην κορυφή του πιο ψηλού βουνού ένας αετός και ένας σαλιγκάρι. Και λέει ο αετός στο σαλιγκάρι: καλά, εγώ είμαι ο αετός. Έχω φτερά, έχω και μάτια αετού και πετάω ψηλά στα ύψη. Δεν υπάρχει ύψη που να μην το φτάνω. Εγώ με τα φτερά μου έφτασα εδώ. Εσύ πώς έφτασες εδώ? Γλύφοντας και σέρνοντας. Δίπλα σε όλα τα αξιώματα υπάρχει το γλύφοντας και το σέρνοντας. Και εδώ στον Άγιο Γρηγόριο, όταν ήταν επίσκοπος στη Κωνσταντινούπολη, αρχιεπίσκοπος δηλαδή, ένας φιλόσοφος που έγινε δεσπότης τον πλησίαζε σαν υποστηρικτής του. Βλέπετε και τα άσπρα φτερά που είναι μαύρα, αλλά φαίνονται άσπρα, σαν υποστηρικτής του. Μέχρι που στο τέλος εκείνος αποκαλύφθηκε ότι του ετοίμαζε κάτω από τα πόδια το λάκκο, του τράβαγε το χαλί που λέμε, για να αναλάβει εκείνος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Γιατί χειροδότησε στη συνέχεια και έγινε και επίσκοπος αυτός, με τη βοήθεια του Αγίου. Ποιος τον έσκαψε το λάκκο? Ο φίλος μου, ο αδερφός μου, δεν ξέρω ποιος θα έσκαψε το λάκκο. Λοιπόν, τι έγινε το μεταξύ? Έγινε εκείνος επίσκοπος. Προκάλεσε σκάνδαλο μεγάλο μέσα στην εκκλησία, μεγάλο σκάνδαλο. Ήταν έτοιμος ο Άγιος Βασίλειος μέσα σε αυτό το σάλο, έτοιμος να πει: εγώ δεν μ' αρέσει να βλέπω την εκκλησία να βρίσκεται εξαιτίας μου. Έπαιρνε την ευθύνη επάνω του. Σε σάλο και ταραχή. Λοιπόν, εγώ φεύγω να αναλάβει αυτός που προκάλεσε την κατάσταση αυτή. Τον πιάνουν και του λένε: όχι, αν θα φύγεις εσύ, προσέξτε πως το είπανε, εάν μας αφήσεις πάτερ, γνώριζε ότι παίρνεις μαζί σου και την Αγία Τριάδα. Θα το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Η αιρετική, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το είπαμε και σε περασμένη φορά στο Άγιο Θανάσιο, το ένα πρόσωπο δεν το παραδέχονταν για Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν κήρυκας της Αγίας Τριάδος. Φεύγεις λοιπόν, πάει η πόλη, την πήραν οι αιρετικοί. Παίρνεις την Αγία Τριάδα μαζί σου. Το καταλάβατε καλά αυτό το πράγμα? Την Αγία Τριάδα μαζί σου. Και αναγκάστηκε να μπει στην Κωνσταντινούπολη, θριαμβευτής, στην Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ, από την Θεσσαλονίκη φτάνει στην Κωνσταντινούπολη και αυτοκράτερος ο Θεοδόσιος, διώγνει όλους τους αιρετικούς και τοποθετεί Ορθόδοξους. Και ο Άγιος επάνω στο πρώτο θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Αλλά για να αναγνωριστεί επίσκοπος, τον πήρε ο αυτοκράτος και λέει: εσύ θα είσαι αρχιεπίσκοπος, ο Άγιος Γρηγόριος. Αυτό το πράγμα για να είναι έγκυρο δεν είναι μόνο θέμα αυτοκράτορα. Έπρεπε να μαζευτεί σύνοδος από επισκόπους να αποφασίσει και να υπογράψει χαρτί που να λέει: ναι, είναι επίσκοπος. Έγινε και αυτό.
συγκάλεσε σύνοδο, η οποία λέει αναγνώρισε ομόφωνα την εκλογή του Αγίου Γρηγορίου ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε ταραχιά στην Εκκλησία μέσα, βλέπετε. Λέει τι ταραχιά υπήρχε στην Εκκλησία. Από αιρετικούς, από αυτοκράτορες και τι δεν υπήρχαν. Και οι Άγιοι Γρανίτες, βράχοι. Ή ο Χριστός ή ο θάνατος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τον Άγιο. Επομένως, αφού εγκαταστάθηκε ο Άγιος Γρηγόριος, επί Αρχιεπίσκοπος και η Εκκλησία πάλι επανείδε στην πορεία της, κατά έναν τρόπο θριάμβεσε πάλι το δόγμα της Αγίας Τριάδος και η Εκκλησία, αφού η Ορθοδοξία ανέβηκε στα ύψη της. Για λίγο όμως, γιατί πεθαίνει στην Αντιόχεια ο Άγιος Μελέτιος, έπρεπε να η θέση του Αγίου Μελετίου, του Αγίου Μελετίου που γιορτάζουμε Σεπτέμβριο, ημέρα που δεν γιορτάζουμε. 1η Σεπτέμβριο. Μπράβο, Αγίου Μελετίου, πέθανε και πρέπει να καταλάβει κάποιο άλλο τη θέση. Λοιπόν, εκεί πάλι μπήκανε στη μέση αντίπαλοι του Αγίου Γρηγορίου και του κάνανε συμφορές, τα λέγαμε, συκοφαντίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μάλιστα αιρετικοί που προκάλεσαν την αναταραχή και πάλι έστειλαν ένα να το δολοφονήσει. Την ώρα που πλησιάζει δολοφονήσει, παπ, σταματάει, γονατίζει και του ζητάει συγγνώμη του Αγίου Γρηγορίου. Ο δολοφόνος γονατίζει αυτομάτως κάτω. Παραλίγο δολοφόνος. Γονατίζει, τον προσκυνάει, του φυλάει το χέρι και του ζητάει συγγνώμη. Και ο Άγιος λέει πλησιάζει, τον φυλάει στο μέτωπο και του δίνει συγγνώμη και τον κάνει παιδί του. Του δίνει συγγνώμη και το κάνει παιδί του. Όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ένα πράγμα. Οι Άγιοι αυτού του αναστήματος είχανε τη μήτρα στη τσέπη. Το αξίωμα δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Το αξίωμα είναι τελευταίο μπροστά ο Χριστός. Χρειάζεσαι Χριστέ μου τη ζωή μου, πάρτινε. Το αξίωμα, τι να το κάνω, εσένα θέλω εγώ, εσένα αγαπάω. Γι' αυτό και λοιπόν γονάτισε εκείνος, του έβαλε μετάνια, βρήκε μπροστά του ανάστημα μεγάλο, Άγιο μεγάλο και του ζητάει συγγνώμη. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δούμε και το τέλος του Αγίου. Ο Άγιος λέγει κατάκοπος από τόσες ακομούς και με την καρδιά του πληγωμένη, βλέποντας να σπαράσεται η Εκκλησία του Χριστού, εκείνος ο οποίος ποτέ δεν είχε επιδιώξει τιμές και εξουσία, ποτέ, ανακοίνωσε στη Σύνοδο ότι η μεγαλύτερη επιθυμία ήταν να συμβάλλει στην ειρήνη της Εκκλησίας. Και εφόσον η θέση του στον επισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης ήταν αιτία διαιρέσεως, ήταν έτοιμος να πέσει στη θάλασσα σαν άλλος Ιωνάς. Ξέρετε τον Ιωνά που ήτανε, ταξίδευε το πλοίο στη θάλασσα και έφταιγε και εκείνος κοιμόταν και άλλοι είχαν βγει στην πλήμη δεξιά και να βρουν ποιος θέει και ο Θεός αποκάλυψε ότι έφταιγε ο Ιωνάς να το ρίξουμε στη θάλασσα, λέει, να απαλλαγούμε από τον κίνδυνο. Και ο Άγιος λέει, και εγώ λέει, σαν τον Ιωνά εκείνο να πέσω στη θάλασσα, να ηρεμήσει η θάλασσα της Εκκλησίας μας, να έρθει ειρήνη, να κοπάσει η θύελλα αυτή, με την προϋπόθεση να διαφυλαχθεί η Ορθόδοξη πίστη. Λέγοντας αυτά τα λόγια, αποχώρησε από τη Σύνοδο, πήγε στον Άκτορα και παρακάλεσε τον Αυτοκράτορα να αδεχθεί την παρέτησή του και να αναλάβει εκείνος με την εξουσία του, ο Αυτοκράτορας, να αποκαταστήσει την ενότητα, να φέρει την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία και την Ομόνια. Σε ένα τελευταίο, λέει, συγκινητικό του λόγου, ο Άγιος Γρηγόριος αποχαιρέτησε τον αγαπημένο του ναό. Ποιος είναι αγαπημένος του ναός? Αυτό που έγινε, όχι, αυτό που πήγε για πρώτη φορά στην πόλη, Κωνσταντινούπολη, το σπίτι, το συγγενικό που το έκανε Εκκλησία. Αυτό. Ναι, μπράβο.
τιμή και καύχημά του, την Αγία Σοφιά να αποχαιρετήσει και τους άλλους ναούς της Βασιλεύουσας, της οποίας είχε αποκαταστήσει την αληθινή πίστη και την καθαρότητα των ηθών, ετοιμάζοντας την εκκλησία, λέει, φεύγοντας για μια δόξα, ο Άγιος άφησε τέτοια, λέει, την εκκλησία, ώστε να μπορεί να ζήσει άλλα 1000 χρόνια μετά, μέχρι τότε που έπεσε στους Τούρκους. Αποχαιρέτησε τους κληρικούς, τους μοναχούς, τις παρθένους, τους στοχούς και τους αιρετικούς, παρακινώντας τους μια φορά ακόμα να αλλάξουν πίστη, να αλλάξουν διδασκαλία. Αποχαιρέτησε την Ανατολή, αποχαιρέτησε τη Δύση. Ενωμένες στο εξής εν ειρήνη, τους φύλακες αγγέλους της Εκκλησίας του, την Αγία Τριάδα, στην πρόγεια της οποίας εμπιστεύτηκε το ποιμιό του φεύγοντας. Έφυγε κατόπιν από την Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας διάδοχό του τον Άγιο Νεκτάριο. Και επέστρεψε για λίγο στην Αζιανζό πόλη, όπου επενδύξε να χειροδοτονηθεί στη θέση του ένας τιτουλάριος επίσκοπος, στη θέση του δική του που ήταν πριν, στην πατρίδα του, ένας άλλος. Μετά την εκλογή, λέει, άλλου, έφυγε, λέει, και στη συνέχεια ο Άγιος, μετά από πολλά βασανιστήρια, στην ησυχία του, στην ομορφιά του, στη γαλήνη του, παρέδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο εκείνο. Είναι μαζί με τους άλλους δύο, Ιερό Χρυσόστομο, Βασίλειο Μέγα και Γρηγόριο τον Αζιανζινό, που γιορτάζει σήμερα, οι τρεις ιεράρχες που κατόρθωσαν, να το προσέξουμε αυτό, να υποσκελίσουν ή μάλλον να αφομοιώσουν καλύτερα την αρχαία παιδεία μέσα στο χριστιανικό πνεύμα. Μέσα στο χριστιανικό πνεύμα. Χωρίς να την υποτιμήσουν, να την ντύσουν με αξία, να ντύσουν την παιδεία, την αρχαία δηλαδή, τον Όμηρο και τα Ρέστα, με χριστιανικό πνεύμα, ώστε μαζί με το διδασκαλία του Χριστού να πορεύεται στους αιώνας και να φωτίζει τον κόσμο. Αμήν. Μπορείτε να πείτε κάτι όμως. Αυτό που είπα τώρα, ο Άγιος Νεκτάριος. Είναι άλλος Άγιος Νεκτάριος. Α, αυτό είναι, και εγώ. Είναι 1000 χρόνια πριν. Μα γι' αυτό. 1500 και. Ναι. Λοιπόν, δεν σας κατάλαβα. Δεν μου λες να διακόψεις. Ναι, να σε ακούσουμε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί γίνονται αιρετικοί αφού ήσαν χριστιανοί? Να απαντήσουμε. Λέγεται ότι οι αιρέσεις πληρώνουν τους αιρετικούς. Ναι. Βεβαίως. Άρα πώς είναι δυνατόν? Φταίνε οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν αυτή την... Οι ίδιοι άνθρωποι, εμείς φταίνουν. Πώς ένας 30 ετών, 2-30 ετών βγαίνουν από το πολέμιο το βράδυ κάθε μέρα έξω. Δεν θέλουν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ λέω με το μεροκάμα του. Δεν θέλουν να φάνε. Άρα οι αιρέσεις είναι όλες, φαίνεται τι? Ένα αυτό, δεύτερον. Το ουσιαστικότερο από όλα. Αλλά κάτσε, εδώ είναι η επιμονή μου. Οι άνθρωποι αυτοί για το 50 την ημέρα ή το 100 πάνε. Και δεν σέβονται καθόλου να πούμε την πίστη τους. Τελειώσες. Για να την αλλάξουν. Τελειώσες. Όπως την αλλάζουν. Γιατί λες, και μάλιστα λένε ότι είμαι χιλιαστής ή πώς λένε εκεί τους άλλους. Δεν μας έφερε τι λένε, να απαντήσουμε σε αυτό. Ναι. Το δεύτερο να απαντήσω, που λύγει και το πρώτο. Πώς είναι καλά με το μυαλό το ανθρώπινο? Πώς το πες? Πώς είναι καλά με το μυαλό το ανθρώπινο να ζει ο άνθρωπος εντελώς χωρίς χαλινάρια ή με χαλινάρια? Εγώ νομίζω με χαλινάρια. Εσύ νομίζεις. Αλλά άλλα που θέλουμε με χωρίς χαλινάρια, για να έχουμε την δίθεν ελευθερία. Τη δημοκρατία. Μπράβο, μας είπα και αυτό. το ξέρεις πάρα πολύ καλά. επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί είναι πληρωμένοι πέρα για πέρα από
το εξωτερικό που υπάρχει, η εταιρεία ολόκληρη, υπάρχει από το εξωτερικό που τους πληρώνει με πολλά λεφτά εβραϊκά. Τόσα πολλά λεφτά έχουν αυτοί οι Εβραίοι. Αυτοί έχουν τα λεφτά. Ποιοι θα τα έχουν. Αγάπη στην καρδιά μας. Αυτοί μας δικούν. Ό,τι ώρα θέλουν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός όλοι μαζί, Άγιος ο θάνατος ελέης όλοι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης όλοι μας. Πάτερ ημών ο Ευγής Ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κάθες ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξεις ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς. Αμήν. Η ώρα καλή στο καλό. Να είμαστε. Καλό βράδυ. Αυτό το πράγμα ζούσε από εκεί πέρα, καλή. Το είχε κρύο. Τίποτε. Ιούλιος είναι. Καλό είναι. Αφού έφυγε η Χριστέ. Αλλά δεν το μπορούσε. Λέγινε στο ζεστό. Όχι, το κρύο. Δεν το έχουν φτιάξει. Κάτι Καλή νύχτα. Καλή νύχτα.